Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα, που λόγω της 17ης Νοεμβρίου που δεν έγινε το μάθημα, το κάνουμε Παρασκευή βράδυ 7 με 9. Ίσως είναι μια δύσκολη ώρα για κάποιους από εσάς, γι' αυτό βλέπω ότι έχουμε και μικρή συμμετοχή σήμερα, αλλά εντούτοις γίνεται καταγραφή αυτής της διάλεξης, προκειμένου να αναρτηθεί στο YouTube. Αυτή τη βδομάδα είχαμε και την εξέταση του εργαστηρίου. Είχαμε μια MPS εξέταση, Minimum Programming Skills. Θα τη δούμε για αυτή. Θα δούμε δηλαδή την εκφώνηση και ίσως κάποια tips, γιατί η πλήρης επίλυση αυτής της άσκησης θα γίνει στο εργαστηριακό φροντιστήριο της εβδομάδας που έπεται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η καταγραφή ήδη έχει ενεργοποιηθεί. Κάνω share την οθόνη μου και θα σας δείξω ένα βιβλίο το οποίο είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο με τίτλο Fun Project for Raspberry Pi 3. Καταρχήν, τι είναι το Raspberry Pi? Το Raspberry Pi είναι ένας μικρός υπολογιστής όπως αυτός εδώ πέρα βλέπετε, Single Board Computer. Δηλαδή μια πλακέτα που έχει ένα πλήρες υπολογιστή με επεξεργαστή, μνήμη, έξοδο HDMI, USB κτλ. Αυτό λοιπόν το κουτάκι, βάζουμε μια SD κάρτα και εκτελεί Linux. Προκειμένου λοιπόν να μάθουμε να καταλάβουμε πώς να χρησιμοποιούμε το Linux, μπορούμε να το κάνουμε δημιουργώντας κάποια ωραία project. Και έτσι λοιπόν κάποιος και μαθαίνει να προγραμματίζει το Linux και να το χρησιμοποιεί και περνάει και ευχάριστα, γιατί η μάθηση που γίνεται με ευχάριστο τρόπο είναι μάθηση που μένει τελικά και μπορούμε να την κάνουμε κτήμα μας. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το βιβλίο από το Linux Foundation. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει, μπορεί βέβαια να ρωτήσει. Κάποιος άνοιξε το μικρόφωνο από ό,τι ακούω. Λοιπόν, Fun Projects for Raspberry Pi. Υπενθυμίζω ότι και σήμερα θα έχουμε lottery και quiz κανονικά. Δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι ένα δίωρο όπως όλα τα άλλα. Λοιπόν, Raspberry Pi Project. Μπορεί να το βρείτε στο ίντερνετ. Νομίζω το έχω ανεβάσει και στο e-class. Ή αν το θέλετε μπορώ να σας στείλω και με email. Σε αυτό λοιπόν σας μιλάει στην εισαγωγή για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Raspberry Pi. Είναι ένας πολύ δημοφιλές επεξεργαστής. Ένας δημοφιλής επεξεργαστής, τον οποίο μπορείτε με 40-45 ευρώ να τον αγοράσετε και να πειραματίζεστε και να δημιουργήσετε ως και servers ή να το έχετε για ένα desktop σύστημα. Λοιπόν, αναφέρει στην αρχή πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον επεξεργαστή, κάποια στοιχεία που έχει, βλέπετε κάποιες εκδόσεις που έχει αυτός ο επεξεργαστής. Εγώ έχω το Model 3, υπάρχει και Model 4. Ένα καλό τροφοδοτικό και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ότι έχει κάποιες διεπαφές GPI όσο ονομάζονται. Είναι αυτές οι διεπαφές εδώ που είναι με αυτό το mail header, με αυτό το ακροδέκτη αρσενικού τύπου, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δίνει ψηφιακά σήματα, είναι ψηφιακή είσοδος-έξοδος. General Purpose Input Output. Και μπορείτε λοιπόν σε αυτά τα pins να συνδέσετε αισθητήρια, ενεργοποιητές ή ό,τι άλλο θελήσετε. Σας λέει λοιπόν τι θα χρειαστείτε, το Raspberry Pi, μια οθόνη HDMI, πληκτρολόγιο ποντίκι τύπου USB για να το συνδέσετε στο Raspberry, HDML καλώδιο, τροφοδοτικό, την micro SD card που έχει το λειτουργικό σύστημα και ασφαλώς διασύνδεση στο διαδίκτυο. Κάποιες εντολές που συνδέονται με την διαχείριση του συστήματος, όπως το up-get-update για την ενημέρωση του συστήματος, στη συνέχεια τοποθέτηση κωδικού, εγκατάσταση πακέτων και ρύθμιση. Εκτελεί το Raspbian λειτουργικό σύστημα, μοιάζει σαν το Ubuntu. Κάποιες εντολές που τις αναγνωρίζετε, όπως η δημιουργία καταλόγου, CD σε αυτόν τον κατάλογο, Java για να εκτελέσετε, σε αυτό το project εκτελεί το Minecraft, για παράδειγμα, το οποίο
Το εκτελεί μέσω Java. Άρα έχουμε βάλει το Java Runtime Environment και εκτελούμε το jar που έχουμε κατεβάσει από το site. chmod synnex για να το κάνουμε εκτελέσιμο. Το οποίο είναι το ίδιο με το 755. chmod 755 ή synnex έχουμε την ίδια λειτουργικότητα. Και το βλέπουμε να εκτελείται το παιχνίδι αυτό, το Minecraft. Και βλέπουμε και το κλασικό σελάκι πια που είναι οικείο σε όλους μας. Ένα άλλο project είναι να έχεις στήσει το Netflix στο Raspberry και ομοίως είναι ένα project που σου λέει πώς να κατεβάσεις το Noobs, να το κάνεις server, να το συνδέσεις σε τηλεόραση, να έχεις κατεβάσει κάποιες ταινίες και να μπορείς να κάνεις browsing, όπως βλέπετε, από τις ταινίες που έχετε τοπικά εγκαταστήσει. Plex Media Server και ούτω καθεξής. Γενικά έχει πάρα πολλά project και κάποιος μαθαίνοντας να εκτελεί αυτές τις εντολές, κάνει κτήματα το Linux. Έτσι λοιπόν κάποιος μαθαίνει, με το να ασχολείται, έστω και χομπίστικα, με κάτι ενδιαφέρον και αυτό στη συνέχεια θα το βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα αυτό το λειτουργικό σύστημα. Αυτό είναι το βιβλίο λοιπόν, Fun Project with Raspberry. Το διαγράφω γιατί το είδαμε. Στη συνέχεια, θέλω να σας δείξω στη C ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια σε προηγούμενες εκδόσεις ενός προγράμματος του Linux, που ονομάζεται Screen, προκειμένου να αποκτήσει κάποιος δικαιώματα διαχειριστή. Και σας δείχνω αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι λοιπόν, στοχεύει αυτό εδώ πέρα, αυτός ο κώδικας στοχεύει το screen, ένα πρόγραμμα που είναι terminal multiplexer, προσωπικά εγώ το χρησιμοποιώ συνέχεια το screen. Αυτό στοχεύει την έκδοση 4.5 και κοιτάξτε πώς αυτό το shell script, γιατί έχει εντολές shell script. Κοιτάξτε, εμφανίζει ένα μήνυμα εδώ. Echo αυτό. Echo εμφανίζει κάποιο άλλο. Με αυτή τη δομή, που ίσως συναντάτε για πρώτη φορά, έχει ως συνέπεια να τοποθετήσει μέχρι το EOF ό,τι υπάρχει, δηλαδή να τοποθετήσει αυτό εδώ το κομμάτι κώδικα. Γι' αυτό είναι cut, διπλά σύμβολα για το μικρότερο, cut, μικρότερο, μικρότερο, EOF, είναι η δομή που ονομάζεται here doc. Here doc. Είναι μια δομή που τη βλέπουμε και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε με τις επόμενες εντολές ένα αρχείο κειμένου. Αυτές λοιπόν οι εντολές, μέχρι το EOF, τοποθετούνται στο αρχείο tmplibhacks.c. Και είναι αυτές εδώ οι εντολές. Τι είναι αυτές εδώ οι εντολές λοιπόν? Έχει κάποια include, stdio, systypes, inst.h και έχει μια συνάρτηση, το drop cell, το οποίο εκτελεί chown, δηλαδή change ownership στο αρχείο tmp root cell και το κάνει chmod 04755. Καταρχήν, το chown εδώ, 00, το έχει ως συνέπεια να το πάρει ο root, να έχει δικαιώματα root. 00 είναι το root 0 και το group 0. UID και GID. Είναι 00, είναι to root. Στη συνέχεια αλλάζει τα δικαιώματα 04755. Για πρώτη φορά βλέπετε ότι υπάρχει και ένα ακόμα octet. Αυτό το 4 είναι το set UID bit. Ένα bit που δεν το έχουμε δει. Είναι αρκετά προχωρημένο. Θέτει το syn s. Είναι μια attribute, είναι ένα χαρακτηριστικό του αρχείου που σημαίνει ότι μόλις εκτελεστεί από οποιονδήποτε θα εκτελεστεί με δικαιώματα root. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα. Για ας δω λίγο το screen. Και θα δούμε, για παράδειγμα, το screen ότι έχει, βλέπετε εδώ, S. Για πρώτη φορά βλέπετε S. Συνήθως είναι X. Πάντα είναι X, εκτός από τα προγράμματα που είναι set UID. Αυτό λοιπόν είναι επειδή το S βρίσκεται σε αυτή την τριάδα, γιατί υπάρχει δυνατότητα το S να βρίσκεται και στην άλλη τριάδα. Σε αυτή τη τριάδα λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε set UID, δηλαδή όταν
το εκτελέσει οποιοδήποτε αυτό το πρόγραμμα θα εκτελεστεί σαν να το εκτελούσε root, με δικαιώματα root. Και γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί το screen είναι ένας terminal multiplexer και θέλει πρόσβαση στο τερματικό. Θέλει πρόσβαση, άμεση πρόσβαση στο τερματικό του χρήστη. Για παράδειγμα, στο dev TTY V1, για παράδειγμα. Επειδή αυτά είναι τα τερματικά που έχει ο χρήστης. Άρα για να εκτελεστεί το screen απαιτείται αυτή η πρόσβαση, απαιτείται δικαιώματα root και γι' αυτό έχει το set UID. Τα προγράμματα που είναι set UID είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί κάποιος αν εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια σε αυτό το πρόγραμμα και το κάνει να εκτελέσει κάτι άλλο, αυτό το κάτι άλλο θα εκτελεστεί με δικαιώματα root. Και το exploit που σας δείχνω, αυτό ακριβώς στοχεύει. Επειδή το screen είναι set UID πρόγραμμα, έχει ως σκοπό να εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια του screen και στη συνέχεια να εκτελέσει το screen ένα καινούριο shell, το οποίο θα έχει πρόσβαση ο χρήστης, ο απλός χρήστης, άρα θα έχει ένα root shell χωρίς να ξέρει τον κωδικό του root. Και αυτό είναι το hacking που σας περιέγραψα. Έτσι λοιπόν, ας δούμε τι κάνει. Έχει εκτελέσει εδώ, έχει τοποθετήσει αυτό το κομμάτι κώδικα, το οποίο αυτό το κομμάτι κώδικα θα εκτελεστεί από το screen, θα εκτελέσει δηλαδή αυτή τη συνάρτηση, που αυτή η συνάρτηση δημιουργεί το root shell. Το root shell το οποίο του επιτρέπει έναν απλό χρήστη να έχει πρόσβαση root. Ας δούμε λοιπόν στο compiler πώς το εκτελεί. Βλέπουμε ότι αυτό εδώ το αρχείο που έχει δημιουργήσει, το libhacks, το κάνει compile gcc, να δω το αρχείο libhacks, και το εξάγει στο TMP κατάλογο, αλλά έχει τις παραμέτρους αυτές εδώ. Οι παράμετροι έχουν ως αποτέλεσμα να... Αυτοί εδώ οι παράμετροι έχουν ως αποτέλεσμα να εκτελεστεί κάτι, να δημιουργηθεί κάτι library, ένα dynamic. Εδώ το LD είναι dynamic, κοινόχρηστο, και FP είναι η μορφή αποθήκευσης του αρχείου. Δημιουργείται λοιπόν μια βιβλιοθήκη, η οποία τοποθετείται στο libhacks.so. Δεν είναι άμεση εκτελέση, είναι μια βιβλιοθήκη που θα την καλέσει κάποιο πρόγραμμα C. Και στη συνέχεια δημιουργεί ένα C πρόγραμμα, όπως βλέπετε, που το κάνει compile, γιατί είναι main, αυτό δεν χρειάζεται να είναι shared. Και βλέπετε λοιπόν ότι στο screen, εδώ εκτελεί το screen, με την παράμετρο να φορτώσει κάτι preload, τη βιβλιοθήκη που είχε δημιουργήσει ο χρήστης. Που είχε δημιουργήσει ο hacker μάλλον. Ο hacker χρήστης. Και μόλις το screen, επειδή δεχόταν κάποιους παραμέτρους χωρίς έλεγχο, μόλις εκτελέσει και το screen που είναι set UID με αυτή την βιβλιοθήκη που είχαμε δημιουργήσει, που η βιβλιοθήκη, όπως βλέπετε εδώ πέρα, δημιουργούσε ένα root shell, αυτόματα δημιουργούσε ένα root shell και ο απλός ο χρήστης μπορούσε μετά να εκτελέσει TMP root shell και να είναι κατευθείαν root. Αυτό βέβαια είναι στην έκδοση του screen που είναι το 2017, όπως βλέπετε. Ασφαλώς ένα μηχάνημα που δεν έχει πατσαριστεί, δεν έχει γίνει update, μπορεί να, δεν έχει ενημερωθεί δηλαδή, μπορεί να τρέχει ακόμα screen έκδοση 4.5 και να έχει συνέπεια κάποιος με αυτό το hack που κυκλοφορεί πια στο διαδίκτυο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευπάθεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τα συστήματά μας συνεχώς και να μην το αγνοούμε, γιατί στο Linux μερικές φορές δεν γίνεται αυτόματα η ενημέρωση των πακέτων. Πρέπει να δώσουμε κάποιες εντολές, apt-get update για παράδειγμα, apt-get upgrade. Αν δεν το κάνουμε αυτό εμείς και έχουμε μηχάνημα που βρίσκεται στο ίντερνετ ή μηχάνημα που έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες, ενδέχεται να έχουμε προγράμματα με ευπάθειες οι οποίες να είναι και γνωστές σε όλο τον κόσμο. Αυτό η ευπάθεια του screen είναι γνωστή σε όλους όσους ασχολούνται με την ασφάλεια. Και σε άλλα προγράμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο SendMail, στο MySQL, όλα αυτά είναι προγράμματα που έχουν ευπάθειες για συγκεκριμένες εκδόσεις. Συνεχίζοντας, λοιπόν, θέλω να σας δείξω μία εικόνα σχετικά με τα σήματα. Και μπορεί να είναι λίγο παράξενη, αλλά θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σημασία των σημάτων. Ξέρουμε
ότι έχουμε σε ένα σύστημα, λειτουργικό σύστημα διεργασίας. Έχουμε δει στο εργαστήριο ότι με την χρήση του προγράμματος KILL στέλνουμε κάποιο σήμα σε μια διεργασία. Και ας δούμε λίγο τι γίνεται με αυτά τα σήματα. Εδώ θα έχουμε μια μεταφορά των διεργασιών στον κόσμο των ανθρώπων. Για παράδειγμα, αυτός είναι ο Bob, είναι μια διεργασία και βλέπουμε ότι έχει και πόδια και χέρια κτλ. Και αυτό είναι το process ID, 1431. Αυτή η διεργασία λοιπόν δημιουργεί κάποια παιδιά. Έχει λοιπόν παιδιά ή νήματα που μοιράζεται μαζί τους τον context, δηλαδή τον εκτελέσιμο κώδικα, memories. Εδώ τώρα το να μοιράζεται ο πατέρας με τα παιδιά μνήμες, εδώ έχει και πραγματική σημασία, γιατί η διεργασία με τα νήματα έχει κοινή μνήμη. Είναι κοινός ο χώρος διευθύνσεων, άρα είναι και στην πράξη μοιράζεται memories. Και το love, το οποίο το love δεν υπάρχει βέβαια στον κόσμο των λειτουργικών συστημάτων. Λοιπόν, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που λαμβάνει ένα σήμα kill, και αυτό έχει ως συνέπεια, άμα είναι το κλασικό kill, δηλαδή χωρίς κάποια παράμετρα, το default kill, είναι το sigderm, δηλαδή ο sysadmin, βλέπετε, τον παρομοιάζει ως χάρο. Βέβαια, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου που είμαι sysadmin να μοιάζω σε αυτό εδώ, αλλά εντούτοις εδώ τον παρομοιάζει ότι είναι ο χάρος και έρχεται με το sigderm και καθαρίζει αυτή τη διεργασία. Το sigderm λοιπόν έχει ως συνέπεια να γίνει ένα graceful kill, δηλαδή ένας τερματισμός ευγενικός. Και ο ευγενικός τερματισμός έχει ως συνέπεια να αποχαιρετήσει τα παιδιά του. Άρα βλέπετε εδώ πέρα ότι ενημερώνει τα παιδιά του ότι πρόκειται να πεθάνει και να φροντίσουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες που έχουν και να κλείσουν τα αρχεία, να απελευθερώσουν μνήμη και το καθεξής, για να γίνουν όλα αρμονικά και ωραία. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτός ο αποχαιρετισμός, γιατί έλαβε ένα σήμα τερματισμού απλό. Ένα sigterm. Το βλέπετε εδώ, είναι το sigterm, είναι το default σήμα τερματισμού. Όμως υπάρχει και ένα άλλο σήμα τερματισμού, που είναι το sigkill. Το sigkill, ή το σήμα 9, όπως λέμε στον κόσμο του Unix, είναι ένα σήμα που brutally, δηλαδή με πολύ βίαιο τρόπο, σκοτώνει μια διεργασία, χωρίς καν να προλάβει να εκτελέσει μια εντολή παραπάνω. Τίποτα. Σε εκείνο το σημείο που λαμβάνει το sigkill, σε εκείνο το σημείο πεθαίνει. Αυτόματα πεθαίνει λοιπόν, μόλις λάβει αυτό το σήμα. Δεν εκτελεί συνάρτηση, clean-up κτλ. Και αυτό έχει ως συνέπεια, είδατε εδώ, οι διεργασίες παιδιά, τα νήματα, να τον ψάχνουν. Να το λένε πού είναι, τι έχει γίνει κτλ. Και αυτό έχει ως συνέπεια να γίνει ένας απότομος και βίαιος τερματισμός, χωρίς να γίνουν οι διαδικασίες clean-up που έχει ενδεχομένως γράψει ο προγραμματιστής. Τώρα, η ερώτηση είναι τελικά να στέλνω sigkill ή sigterm. Αυτό που κάνουμε εμείς ως sysadmin είναι ότι πρώτα, στα σκριπτάκια δηλαδή που τερματίζουν άλλα σκριπτάκια, πρώτα στέλνουμε το σήμα το απλό, το sigterm, ότι θέλουμε να τερματίσουμε αυτή τη διεργασία. Το sigterm λοιπόν, χωρίς παράμετρο. Και στη συνέχεια κάνει στο script μέσα sleep συνήθως 3 με 5 δευτερόλεπτα και αν ακόμα εκτελεί τη διεργασία, τότε κάνουμε kill, παύλα kill. Το kill, παύλα kill είναι το σήμα 9, είναι το sigkill που λέμε, που έχει συνέπεια να σκοτώσει τη διεργασία. Είναι μια κοινή λοιπόν σειρά ακολουθία εντολών, kill κενό το πιτ της διεργασίας, semicolon, sleep 5, kill, παύλα kill, το process ID. Ας σας δείξω για παράδειγμα, έστω έχουμε εκτελέσει μια διεργασία, έστω το MC, το βλέπετε το pit, 8733, η διαδικασία λοιπόν συνήθως είναι kill ή προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ το kill all, που σημαίνει σκότωσε όλες τις διεργασίες που έχουν αυτό το όνομα. Kill all MC, sleep 5, kill all μείον 9 MC. Το παύλα 9 είναι το kill. Οπότε
Πατάμε το σκοτώνει, δηλαδή στέλνει το ευγενικό σήμα τερματισμού, περιμένει 5 δευτερόλεπτα και μετά στέλνει το δυνατό σήμα τερματισμού που τερματίζει και βλέπετε killed. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε κάποια έξοδο, αυτό που κάνουμε είναι συνήθως γράφουμε, περιμένετε λίγο, kill, παύλα, βασικά kill all MC, στο dev null, να κατευθύνουμε όλα τα μηνύματα στο dev null και μάλιστα το κάνουμε με το, αυτό το σύμβολο, που σημαίνει ότι θέλουμε και το κανάλι standard, και το standard error και το standard output να ανακατευθυνθούν στο dev null, sleep 5, kill all, παύλα, kill, MC, αυτό εδώ πέρα. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική, δηλαδή kill all, όνομα διεργασίας. Ας το δείτε, πατάω enter, πάτησα enter. Δηλαδή kill all τη διεργασία, χωρίς output, δεν θέλω έξοδο. Είδατε, δεν ήρθε έξοδο, το σκότωσε. Sleep 5, kill all κτλ. Λοιπόν, είναι καλό να δίνουμε τη δυνατότητα σε μια διεργασία να τερματίσει, αλλά αν δεν τερματίσει, πρέπει να πεθάνει. Και το σήμα kill είναι ένα catchable σήμα, δηλαδή ένα σήμα που μπορεί να το χειριστεί η ίδια διεργασία, να έχει κώδικα που ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια να το αγνοήσει, καν να μην τερματίσει. Γι' αυτό συνήθως βάζουμε και το παύλα kill, γιατί το παύλα kill είναι σήμα που δεν είναι catchable, δεν μπορεί να το πιάσει η διεργασία και αν το λάβει υποχρεωτικά πεθαίνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα κόμικ που μας έδειχνε τη σημασία αυτών των σημάτων. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να σας δείξω αφορά μια πραγματική κατάσταση προβλέματος σε κάποιο σερβερ που διαχειρίζουμε εδώ του τμήματος. Όπως σας έχω πει από τότε που ήρθα, από το 2010, που είμαι εδώ μέλος ΔΕΠ, διαχειρίζομαι του σερβερ, έχω στήσει την υποδομή, το Zafora, το Pleiades και το HPC, Ubuntu, FreeBSD, και έχω αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις από θέμα επιθέσεων, γιατί όταν έχεις ένα σύστημα στο διαδίκτυο, συνεχώς έρχονται επιθέσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε λεπτό πόσες επιθέσεις δέχονται οι servers του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό έχω βάλει και τεχνικές όπως fail to ban και αυτόματη εισαγωγή κανόνων firewall κτλ. Για να μπλοκάρονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Όλες αυτές οι επιθέσεις που συνεχώς γίνονται. Και το ARC μάλιστα που έχει και login page και έχει βάση δεδομένων, αυτό είναι ακόμα περισσότερο στόχο. Στο Zafora, επειδή στη σελίδα του Zafora, αν το επισκεφτεί κανείς, δεν βλέπει κάποια φόρμα εισαγωγής δεδομένων, είναι μόνο η οδηγή μου, δεν δέχεται τόσο πολλές επιθέσεις από το web. Αλλά το ARC δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις. Λοιπόν, να δούμε ένα σενάριο, πραγματική κατάσταση. Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε πόσο αυτά που σας λέω συνδέονται και έξω με τη ζωή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος από εσάς να γίνει διαχειριστής συστημάτων. Και άμα γίνει, θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάθημα, τα λειτουργικά συστήματα. Γιώργο, πες μου, κάτι θες να ρωτήσεις μάλλον, είτε chat είτε μικρόφωνο. Ναι, κύριε. Αυτά, ας πούμε, στο να προστατέψει κάποιος έναν σερβερ, είναι κάποια αυτόματα πρωτόκολλα ή πρέπει κάποιος να κόψει και να ράψει ανάλογα με τα μέτρα του? Γιατί προσπαθώ να κάνω έναν Samba server σε ένα Raspberry και θα ήθελα να το... για να μάθω περισσότερο, όχι ότι θα φάω hack, φαντάζομαι. Κοίτα, άμα το βγάλεις στο ίντερνετ, σίγουρα θα φας hack. Αυτό εννοείται. Θέλω να το βγάλω στο ίντερνετ, αλλά πώς ξεκινάει, ενώ ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα στάνταρ, κάποιες εντολές? Καταρχήν, για θέμα sysadmin, κάποιος πρέπει να ξέρει πολύ καλά αυτά που κάνουμε εδώ. Διαχείριση συστημάτων. Καταρχήν, με CD, LS, CHMOD και όλα αυτά, να ξέρει η αναβάθμιση πακέτων, ό,τι δηλαδή χειριζόμαστε στο Linux πρέπει να το ξέρει. Και μετά, το επόμενο επίπεδο είναι να ξέρει καλά από δίκτυα. Γιατί όταν είναι κάτι στο ίντερνετ, το χτυπάνε συνέχεια και πρέπει να καταλαβαίνει η δίκτυα. Για παράδειγμα, όταν εγώ θέλω να δω τι γίνεται, ας πούμε, στο διαδίκτυο, ας μπω λίγο στο Zafora. Ένα βασικό εργαλείο είναι να βλέπουμε την κίνηση, το τι μας κάνουν οι άλλοι, γιατί μερικές φορές κάνουν και stealth επιθέσεις που δεν ανοιχνεύονται. Άρα λοιπόν το TCP dump είναι το εργαλείο που χρησιμοποιώ, δηλαδή στο interface που θέλω, που είναι η κάρτα δικτύου, για να δω λίγο, η M0, κάνω TCP dump
Για παράδειγμα, EM0 και βλέπω, όπου το σταμάτησα, όλα αυτά είναι πακέτα που αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν και μετά ξέρω τα φίλτρα. Παράδειγμα, δεν θέλω το SSH, not, γιατί κάποιος από εσάς μπορεί να είναι συνδεδεμένος και δεν θέλω να το παρακολουθήσω. Είναι κρυπτογραφημένο ξάλλον, δεν μπορώ και να. Θέλω απλώς, επειδή γεμίζει αυτό, not port SSH. Οπότε βλέπετε τώρα, για παράδειγμα, κάποιος, σταματάω λίγο να δείτε, τι έκανε. Βλέπετε εδώ πέρα, ο Σουζαφόρα έστειλε, πρέπει να καταλαβαίνει τα πρωτόκολλα. Ας πούμε αυτή η γραμμή δείχνει ότι το domain, δηλαδή το DNS, μας απάντησε από το fin area ch, μας απάντησε και μας έφερε ένα όνομα πίσω. Και ποιο όνομα συγκεκριμένα, βλέπετε ότι το όνομα που ζήτησε το Zafora το 2018 από αυτό το domain είναι ένα website, το free VoIP deal για παράδειγμα. Okay, έγινε αυτό. Στη συνέχεια βλέπετε εδώ άλλα πακέτα, εδώ IPv6. Θα πρέπει κάποιος λοιπόν ένα TCP dump, έτσι καθώς φεύγουν αυτά τα πακέτα όλα, να μπορεί να καταλάβει το κάθε ένα τι γίνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, σταματάω λίγο, ICMP6, όλα αυτά, για να μπορεί να ξέρει από πού έρχεται η επίθεση. Και εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, όταν το 2000, πριν 20 χρόνια, διάβασα ένα καταπληκτικό βιβλίο, 1000 σελίδων, το TCP IP Illustrated. Υπάρχει ακόμα σε επόμενη έκδοση. Και αυτό με βοήθησε και κατάλαβα πλήρως όλο το πρωτόκολλο TCP και το IP. Γι' αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βιβλίο για δίκτυα σε τόσο τεχνικό περιεχόμενο. Δεν λέω αυτά που κάναμε ως φοιτητές. Εννοείται ότι πρέπει να πάμε παραπάνω για να μάθουμε και να γίνουμε sysadmin. Με το TCP Illustrated λοιπόν μπόρεσα και κατάλαβα και αναλύω όλα τα πρωτόκολλα και αυτό μας βοηθάει να στήσουμε το firewall. Ας πούμε εδώ πέρα το FreeBSD και το IPFW. Όλες αυτές οι εντολές τώρα που θα δείτε, IPFW-D-α, show. Για παράδειγμα, είναι το firewall του Zafora. Όλο αυτό το firewall που βλέπετε, το έχω στήσει εγώ γραμμή προς γραμμή ή κάποια έχουν γίνει αυτόματα. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η γραμμή έγινε αυτόματη, μπήκε. Δεν την έχω γράψει εγώ. Έχω φτιάξει ένα σκριπτάκι. Ναι, TCP IP Illustrated, έτσι γράφω. Αυτό εδώ πέρα που είναι 42.000 είναι εντολές που μπαίνουν αυτόματα. Για παράδειγμα, αυτό τώρα το host, όπως βλέπετε, έχει γίνει αυτόματα. Deny, αυτόματα δηλαδή κόβεται η πρόσβαση από αυτό το server, από αυτό το μηχάνημα και έχει και ένα comment bad host. Αυτό είναι comment για το firewall. Αυτά μπαίνουν αυτόματα. Γιατί έχω φτιάξει σκριπτάκια, πρέπει να ξέρεις πολύ καλό bus scripting, ώστε με το bus scripting βάζει αυτόματα αυτές τις εντολές. Κοιτάξτε πόσους host έχει κόψει για την ώρα. Πάρα πολλούς. Εννοείται, όλα αυτά τα bad host μπαίνουν αυτόματα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Γι' αυτό σας έχω πει το VPN είναι το μόνο που είναι σίγουρο ότι θα συνδεθείτε. Μπορεί ένα από αυτά να είναι δικό σας range. Γιατί κοιτάξτε, κόβω το κάθετος 24, δηλαδή κόβω 255 υπολογιστές, όχι μόνο την υπολογιστή που κάνει η επίθεση, και όλους τους γειτονικούς του. Και πάμε λίγο παραπάνω. Βλέπετε εδώ, έχω βάλει κάποιες παγίδες που μόλις port entry, ένα άλλο πρόγραμμα που χρησιμοποιώ, μόλις κάποιος χτυπήσει αυτή την παγίδα που είναι NARCI, τότε σκάει και μπαίνει αυτόματη εντολή να κοπεί η σύνδεση. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω βάλει στο 5059 ένα port entry trap και μόλις κάποιος, δηλαδή για την ώρα έχει έρθει ένας υπολογιστής, έστειλα 657 byte και αυτό είχε ως συνέπεια να συνδεθεί σε μια πόρτα παγίδα που έχει το Zafora μόνο και μόνο για να γίνει ban, γιατί δείχνει ότι συνδέεται σε υπηρεσίες που δεν έχει το Zafora και άρα είναι κακόβουλος χρήστης. Όλα αυτά πάντως έχουν γίνει με πολύ καλή γνώση καταρχήν του δικτύου, το TCP/IP, τα δίκτυα, τα networks και το firewall και πάρα πολύ scripting. Όλα αυτά έχουν εκατοντάδες γραμμές scripting. Για παράδειγμα, μπορώ να σας δείξω στο κατάλογο που έχω όλα τα script που έχω αναπτύξει και είναι σε λειτουργία από ίσως πριν το 2000, αν τα μετρήσουμε, βάλω δηλαδή find στα scripts type F, όλα τα αρχεία, και κατά μέτρησή μου τις γραμμές, είναι script που έχω δημιουργήσει εγώ, είναι 2500 ένα script. Αυτά τα scripts αφορούν είτε Linux, είτε Raspberry, είτε FreeBSD, όλα τα μηχανήματα κτλ. Και
έχουν από να γίνεται αυτόματα backup, αυτόματα να ασφαλίζονται μηχανήματα, αυτόματα να σετάρονται ένα καινούριο μηχάνημα, σετάρεται και να το αγκαθιστά πακέτα και το καθεξής. Και αυτό συνεχώς αυξάνεται. Δηλαδή, αν τύχει και δείτε παλιό βίντεο στο οποίο μιλάω για τα script που έχει καταγραφεί και βρει στο YouTube, θα δείτε ότι θα ήταν, ας πούμε, πέρσι τέτοια εποχή θα ήταν 100 script λιγότερα. Δηλαδή, συνήθως το χρόνο γράφω πάνω από 100-150 script για νέες λειτουργίες που θέλω. Άρα, λοιπόν, Γιώργο, θέλει να, καταρχήν να μάθεις πολύ καλά το shell script, να μάθεις πολύ καλά το bash και στη συνέχεια να μάθεις πολύ καλά τα δίκτυα. Και μετά πάμε στα network services, υπηρεσίες όπως το setmail, το web, το DNS, βασικές υπηρεσίες, λοιπόν, του διαδικτύου, πώς επικοινωνούν και γενικότερα ποιες ευπάθειες έχουν. Είναι πάντως μία μακρόχρονη πορεία κάποιος για να γίνει sysadmin, γιατί πρέπει συνεχώς να διαβάζει και να ενημερώνεται και για τις ευπάθειες θέμα ασφάλειας, αλλά και για τα νέα πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, να σας πω, εγώ έχω σύσει το δικό μου mail server εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό θα δείτε όταν στέλνω email, θα λέει m.sig.vlsigr. Το vlsigr είναι δικό μου domain. Αυτό στην αρχή είχε απλά ως κάποια ρύθμιση ως email. Αλλά με τον καιρό, επειδή υπήρξαν εξελίξεις στην αποστολή και στη λήψη των email γενικότερα στο ίντερνετ και έπρεπε, προκειμένου εγώ να μπορώ να συνεχίσω να στέλνω email με αυτό το domain, να ακολουθήσω βέβαια τις εξελίξεις, έβαλα μέσα κλειδιά κρυπτογράφησης, έβαλα μέσα στοιχεία που δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης είμαι εγώ και μόνο εγώ μπορώ να στέλνω email από αυτό. Αντισπαμ κώδικες για να μην μπαίνουν τα email μου σε spam και γενικότερα έχει μπει τόσο πολύ κώδικας έξτρα σύμφωνα με τα πρότυπα βέβαια, τα standards που υπάρχουν για το πώς πρέπει να είναι μια αποστολή email, όπου το έχει κάνει πια valid. Δηλαδή μπορώ να και στέλνω από το domain μου, από το VLSIGR, σε οποιοδήποτε χρήστη και δεν πάει στα spam. Αλλά αυτό, είναι αυτό για να γίνει μου πήρε πόσες μέρες ένα καλοκαίρι για να το στήσω όλη αυτή την υποδομή. Γενικότερα πρέπει και ο SysAdmin να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και το έκανα αυτό. Σε λίγο καιρό ενδέχεται, για παράδειγμα, να επιβληθεί όλες οι ζώνες του DNS να είναι signed, με κλειδί. Εγώ ακόμα αυτό δεν το έχω κάνει, γιατί υπάρχουν DNS server που δεν υποστηρίζουν αυτό. Αλλά όταν γίνει αυτό, αναγκαστικά για να συνεχίσει να λειτουργεί το δικό μου το domain, το VLSIGR, θα πρέπει και εγώ να κρυπτογραφήσω και να υπογράψω όλα τα entries που έχει. Και αυτό πάλι σημαίνει πάλι ενασχόληση, sysadmin, πάλι να διαβάσω το πρότυπο, να δω ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η ζώνη του DNS και το καθεξής. Γενικότερα, θέλει πάρα πολύ ψάξιμο και να παρακολουθεί τις εξελίξεις και γενικότερα να βλέπει και το log file του συστήματος για δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα, τώρα που είπαμε log file, μπορώ να σας δείξω στο κεντρικό log file όλου του Πανεπιστημίου που συγκεντρώνει από όλους τους servers πληροφορίες. Για να δούμε λοιπόν τι έχει καταγραφεί. Βλέπουμε εδώ όλα τα μηχανήματα, εντάξει, κάποια session, attack alert. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, στο ARC 19 και 20, 7 και 20 από τότε, το log file αυτό γεμίζει συνεχώς και γίνεται συνεχώς rotate. Δηλαδή τώρα βλέπετε 19 και 20, αλλά μόλις περάσει κάποια ώρα, ξανακλίνει αυτό το log file, γίνεται archive και ξεκινεί ένα καινούριο. Επίθεση λοιπόν από αυτό το host. Attack warning. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μπλοκαριστεί. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτόματο fail to ban. Δηλαδή το ARC, το port center είναι αυτό που σας έχω πει που βάζει τις νάρκες και κάποιος όταν κάνει επίθεση τον κλείνει. Για παράδειγμα, βρήκε εδώ ότι συνδέθηκε στην 8079 που δεν εκτελεί μια υπηρεσία. Άρα κάποιος πήγε σε μια πόρτα που είναι μια γνωστή υπηρεσία που όμως δεν την εκτελεί το ARC και προσπάθησε να κάνει hacking. Και αυτόματα το ARC μέσω του port center το έγραψε και μετά από λίγο το ARC ενεργοποίησε το fail to ban και το έκανε ban. Μετά από τρεις προσπάθειες αυτό το host έχει γίνει ban και έτσι λοιπόν για 2-3 μέρες δεν θα μπορεί να συνδεθεί. Βλέπετε εδώ λοιπόν
συνεχώς μηνύματα και τα λοιπά, για ζώνες, για email, να δω τίποτα παράξενο. Να, εδώ κοιτάξτε, καταγράφεται ότι στο Firewall κάποιος προσπάθησε να συνδεθεί από αυτή την IP, στο 33 σε αυτή την πόρτα. Και έχει πάρα πολύ output που πρέπει να το εξετάζουμε κατά διαστήματα. Δηλαδή ένας διαχειριστής διαβάζει συνεχώς το log file, έως και το Windows μηχανήματα έχω βάλει να στέλνουν log file. Για παράδειγμα, εδώ λέει το Microsoft Windows Cortana δεν μπορεί να ξεκινήσει. Εντάξει, δεν είναι κανένα hacking attempt. Okay. Καταγράφονται και όλες οι συνδέσεις των χρηστών. Για παράδειγμα, τα username. Βλέπετε εδώ πέρα, κάποιος συνάδελφός σας συνδέθηκε από αυτή την IPv6 στο ARC. Οπότε όλες αυτές οι συνδέσεις, όλα το log file καταγράφεται, που σημαίνει αν κάποια στιγμή γίνει κάποια επίθεση και βρω την IP, θα ψάξω να δω ποιοι έχουν συνδεθεί από αυτή την IP, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες, και ενδέχεται π.χ. να καλύψω περισσότερα στοιχεία, γιατί το θέμα είναι να παραμένουν όλα αυτά τα log files για να έχουμε δυνατότητα να βρούμε αυτές τις πληροφορίες. Επιθέσεις, DNS, βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή πόσες σελίδες μόνο για 10 λεπτά login. Δηλαδή, αν το δούμε αυτό, πόσο γρήγορα γεμίζει, θα δείτε ότι το log file μέσα σε μία μέρα θα έχει γράψει κάποια megabyte. Πολύ πράγμα. Βλέπετε εδώ επιθέσεις, refuse. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν επιθέσεις name servers στο πανεπιστήμιο. Γενικότερα έχει πάρα πολύ log file. Εντάξει, τώρα, όλα αυτά όμως θα πρέπει κάποιος να μπορεί να τα ερμηνεύσει. Και να μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει, αν είναι κάποιο ενοχλητικό, κάποιο μήνυμα το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει ή όχι. Να, ένα άλλο μήνυμα, κοιτάξτε, στο ARC κάποιος πήγε να συνδεθεί από αυτή την IP για να στείλει spam και έχω βάλει φίλτρα και αυτόματα τον έκοψαν. Δηλαδή αυτό το sender IP address το έχω βάλει εγώ ότι δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο αποστολή send mail, άρα αυτός εδώ ο server mail, scas και τα λοιπά, δεν γίνεται δεκτός και τρώει reject. Και φύγε reject. Reject πέρε 451. Οπότε, αυτά τα email που στέλνουν spammers, στους servers μου δεν περνάνε. Στους servers του Πανεπιστημίου και όπως το ARC, ας πούμε, και τους άλλους servers. Και γενικότερα, βλέπετε εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ καταγραφή. Άρα, Γιώργο, κατάλαβες. Η δουλειά του sysadmin θέλει πολύ υπομονή και πολύ προσπάθεια και ασφαλώς συνεχώς να διαβάζει. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας δείξω για το log file. Πάμε να δούμε λίγο τη διάλεξη. Μία από αυτές λοιπόν τις εμπειρίες που είχα ως sysadmin είπα να την καταγράψω σε μια παρουσίαση και να σας την παρουσιάσω για να δείτε και να δείτε προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα sysadmin, γιατί ξέρετε, προβλήματα ανακύπτουν συνεχώς. Δηλαδή, μέσα σε συνεχώς δηλαδή και εγώ πριν και μέσα αυτή τη εβδομάδα υπήρχαν κάποια προβλήματα που έπρεπε να επιλύσω σε διάφορους servers. Μπορεί, ας πούμε, να έχει χαλάσει το script backup, οπότε έπρεπε να επέμβω να δω τι έχει χαλάσει. Μπορεί να έχει κολλήσει ένα μηχάνημα, για παράδειγμα. Είναι πολλά θέματα που πρέπει να ασχοληθώ. Ας δούμε αυτό το σενάριο. Βλέπετε λοιπόν ότι σε ένα μηχάνημα έχουμε ένα NFS Mounted Directory. Βλέπετε εδώ ότι έχει IP, ανακατελεία και ένα NFS Directory. Και αυτό το έχουμε δει και στο Pleiades. Θα συνδεθώ τώρα στο Pleiades. Το Pleiades το ξέρετε, έχετε πρόσβαση κι εσείς μέσω του Zafora. Στο Pleiades λοιπόν, αν δείτε DF, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που είναι απομακρυσμένοι μεν, αλλά είναι τοπικά προσαρτημένοι. Δηλαδή αυτός ο δίσκος, 83.2.12.19.250, που είναι το NAS, είναι σε άλλο μηχάνημα, βλέπετε IP, αλλά είναι προσαρτημένος εδώ. Όπως και αυτός, ο 19.2.18, που είναι το Zafora, το home του Zafora είναι προσαρτημένο στο home του Pleiades. Γι' αυτό λοιπόν έχετε τα ίδια αρχεία. Αυτό λοιπόν τι πρόβλημα έχει, για να δούμε, για να συνεχίσουμε. Υπήρχε λοιπόν server που είχε αυτό το home directory. Και στο αρχείο cron tab, το οποίο είναι ένα εργαλείο που κυρίως ο sysadmin χρησιμοποιεί και τοποθετεί
καταχωρήσεις για το πότε θα εκτελούνται κάποια στοιχεία. Βλέπετε εδώ κάθε 30 λεπτά. Είναι συγκεκριμένη κωδικοποίηση για το Chrome Tab. Κάθε 30 λεπτά λοιπόν εκτελούσε το σκριπτάκι Check Free Space. Ένα σκριπτάκι που εγώ το έχω αναπτύξει. Και αυτό ελέγχει αυτό το χώρο, δηλαδή ελέγχει το χώρο του root, το χώρο του var, και αν ο ελεύθερος χώρος πέσει κάτω από ένα όριο, αυτόματα με ενημερώνει. Και με ενημερώνει με email, αλλά όχι μόνο αυτό. Ας πούμε τώρα να σας πω, πριν από λίγες μέρες, στο Check Free Space έγραψα έξτρα κώδικα, ώστε να παίρνει και πρωτοβουλία να σβήνει αρχεία χαμηλής σημαντικότητας, προκειμένου να απελευθερώσει χώρο. Γιατί, τι πρόβλημα παρατήρησα. Μπορεί να τύχει, σπάνια περίπτωση, αλλά γίνεται, και αυτό επειδή έγινε σας το λέω, να γεμίσει ο χώρος του δίσκου 2-3 ώρα το πρωί και εγώ ασφαλώς όπως όλοι κοιμόμαστε αυτή την ώρα. Και θα το δούμε μετά την επόμενη μέρα, 7-8 η ώρα, όταν δούμε τα log file. Και να υπάρχει λοιπόν ένα διάστημα 5-6 ώρων, όπου να είναι γεμάτος ο χώρος του συστήματος και αν γεμίσει το file system, σημαίνει ότι δεν καταγράφονται log files, δεν επιτρέπονται καν συνδέσεις μερικές φορές, δηλαδή δεν μπορούσα να συνδεθώ με SSH, γιατί δεν μπορούσε να καταγράψει τη σύνδεση και αυτόματα έκανε drop. Δηλαδή μόλις έκανε SSH σύνδεση, αμέσως με έριχνε. Και αυτό είχε συνέπεια σοβαρή δυσλειτουργία. Και έτσι λοιπόν πρόσθεσα έξτρα κώδικα σε αυτό το αρχείο, Check Free Space, μπορούμε ίσως να σας το δείξω τώρα. More scripts. Καταρχήν να δούμε πότε το τροποποίησα. Scripts, check free space.sh. Βλέπετε, 16 Νοεμβρίου. Να έχετε πάντα στο μυαλό σας αυτό το κλασικό μότο, ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Όλα αυτά τα 2.500 script δεν τα έκανε σε μια μέρα. Είναι αποτέλεσμα 20 και χρόνων ενασχόληση με το sysadmin. Οπότε το Check Free Space δεν το έφτιαξα ούτε σήμερα ούτε χθες. Υπήρχε εδώ και χρόνια και συνεχώς προσθέτω το κώδικα όμως. Δηλαδή το βελτίωσα. Για να δούμε λοιπόν more αυτό το σκριπτάκι. Αυτό το σκριπτάκι λοιπόν θα σας δείξω αυτό που πρόσθεσα πρόσφατα. Πρόσθεσα το Remedy Action. Remedy Action αυτή τη συνάρτηση η οποία έχει ως συνέπεια να πάρει πρωτοβουλία και να καθαρίσει το χώρο σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα και δεν έχει κάνει κάτι ο διαχειριστής. Άρα αυτό τι λέει, καταρχήν για την ώρα έχω βάλει ότι μόνο σε FreeBSD έχουμε Remedy Action. Δηλαδή αν η αρχιτεκτονική του συστήματος που τη βλέπω από το Uname δεν είναι FreeBSD, τότε π.χ. είναι Linux, για παράδειγμα είναι το Pleiades, τότε δεν έχω ασχοληθεί να βρω κάποια αρχεία που να σβήσω κτλ. Ενώ στο FreeBSD, επειδή πιο συχνά συμβαίνει και σε FreeBSD, γιατί έχω περισσότερη καταγραφή και περισσότερους σερβερ σε FreeBSD, έχω χρησιμοποιήσει τη δομή case που έχετε δει ως εξής. Case, δολάριο παπάκι, δηλαδή αν η πρώτη παράμετρος είναι var, τότε τι κάνει. Καταρχήν εκτελεί το new syslog παύλα cc παύλα v, το οποίο είχε συνέπεια να κάνει rotate όλα τα log files, σε περίπτωση που έχουν βγει πάνω από ένα όριο. Το όριο ορίζεται στο αρχείο etc.newsyslog.conf. Βλέπετε, σε όλα βάζω dev null, 2 redirection και 1, που σημαίνει ότι δεν θέλω καθόλου έξοδο. Γιατί αν είχα να θέλω και έξοδο, η έξοδο γράφεται προσωρινά σε αρχεία και αυτή έχει συνέπεια να φορτώσει ακόμα περισσότερο το σύστημα. Άρα δεν θέλω έξοδος. Στη συνέχεια, αν έχουμε εγκατεστημένο το εργαλείο PKG, γίνεται αυτόματη η καθάριση της CAS αυτού του συστήματος, που είναι στο VAR. Όλα αυτά πιάνουν χώρο στο VAR. Στη συνέχεια, δραστική μεν επιλογή, αλλά αναγκαστική, που είναι σβήσει όλα τα log file του συστήματος. VAR log. Βέβαια, να σας πω ότι όλα τα log file καταγράφονται και σε κεντρικό log server. Οπότε και τοπικά να σβήσουν τα log file, δεν υπάρχει χαμένη πληροφορία, γιατί έχει καταγραφεί σε δύο μέρη, και στο τοπικό σύστημα και στο απομακρυσμένο. Στη συνέχεια, σβήσει και όλα τα συμπιεσμένα log. Δηλαδή, είπαμε ότι μερικές φορές έχουμε και συμπιεσμένα log. Στη συνέχεια, ξανατρέξει το rotate, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, και με αυτά εδώ πέρα λοιπόν κερδίζουμε κάποια megabyte κάθε φορά, τουλάχιστον κάποιες ώρες, μας δίνει αέρα κάποιες ώρες, μέχρι ο διαχειριστής να το δει το πρωί και να δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Σε περίπτωση που είναι είτε το root είτε το home, τότε βλέπετε εδώ βρίσκει αρχεία που πρέπει να τα διαγράψει. Βλέπετε εδώ πέρα size 100 MB και το καθεξής.
Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται και μπορούμε, για παράδειγμα, να δούμε check free space για να βάλω κάθε τους εδώ πέρα. Συνήθως βγάζει μια γραμμή, όπως βλέπετε αυτή, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε στο 64% occupancy, δηλαδή 64% χωρητικότητα, γεμάτη. Άρα έχει πολύ ακόμα περιθώριο αυτός ο δίσκος και δεν έχουμε πρόβλημα. Αν όμως είχαμε πρόβλημα, δηλαδή δεν είχαμε ελεύθερο χώρο, τότε θα έβγαζε ένα άλλο μήνυμα και θα εκτελούσε κάποια ενημέρωση του διαχειριστή. Έτσι λοιπόν, η αρχική έκδοση, δηλαδή τώρα αυτό το αρχείο, για να δω πότε το είχα δημιουργήσει, να δω λίγο preferences, όχι, properties, κάπου, ναι, properties. Αυτό το αρχείο λοιπόν, για να δω ημερομηνία, 2013, Άρα λέμε για την έκδοση του 2013. Για να δούμε τι bug είχε η έκδοση του 2013. Αυτό λοιπόν, το 2013, το check free space, γιατί πια είναι ενημερωμένο, δεν έχει αυτό το bug. Κάθε 30 μήνες γίνεται έλεγχος στο δίσκο. Ο έλεγχος γινότανε μέσω, κοιτάξτε, DF. Το DF δηλαδή είναι το disk free, DF. Και από εδώ έκανα grep το path. Και μου ερχόταν μόνο αυτή η γραμμή που ήθελα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα έτσι? Το πρόβλημα είναι ότι καταρχήν κάνει πάρα πολλά system calls, γιατί ελέγχει κάθε δίσκο ξεχωριστά. Δώσουμε αυτό, τη χωρητικότητα αυτού του δίσκου, τη άλλη γραμμή, το οποίο σημαίνει ότι αν ένα δίσκο έχει πρόβλημα και δεν απαντήσει, γιατί έχει γίνει down για παράδειγμα, έχει μπλοκαριστεί, τότε μπλοκάρεται το DF και έχουμε πρόβλημα. Άρα, αν κάνουμε DF, σημαίνει ψάξε σε όλου του δίσκου, δώσει τη χωρητικότητα και βγαίνουμε grep δολάριο 1. Κάποια στιγμή αποσυνδέθηκε το NFSDIR, έπεσε το ρεύμα και το NAS βγήκε offline, έκλεισε. Και τότε οι DF τοποθετούνταν σε disk wait, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό τον εξωτερικό δίσκο. Και επειδή κάθε 30 λεπτά εκτελούνταν πάλι μια διαδικασία, DF κολλούσε πάλι, ύστερα από 2 μέρες, κοιτάξτε τι έγινε. Εννοείται ένας διαχειριστής κρατάει και στατιστικά του συστήματος. Και εγώ χρησιμοποιώ το Moonin. Βλέπουμε λοιπόν μια κατακόρυφη αύξηση των διεργασιών. Βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε, ενώ όλα πήγαιναν κανονικά και ωραία κτλ. Και αυτό κοιτάξτε πότε έγινε, Απρίλιος. Γιατί, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Συνήθως τον Απρίλιο είμαστε σε μια καλοκαιρινή ραστόνη, πιο χαλαρά κτλ. Και οι sysadmin δεν πολύ βλέπουν και τα συστήματά τους, γιατί προτιμούν τη θάλασσα, όπως όλοι μας. Ή περισσότεροι τέλος πάντων. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται κάθε μέρα να βλέπω το log file και έλειπα στη θάλασσα τέλος πάντων. Δεν ξέρω πού. Εκεί, 23, είναι 25 Αυγούστου, κάπου εκείνη την περιοχή. Δεν θυμάμαι πού ήμουν, αλλά πάντως δεν ήμουν σε ένα τερματικό από πάνω. Και μετά από λίγες μέρες, μετά από 2 μέρες, βλέπετε ότι εξωστεύτηκε ο αριθμός των διεργασιών. Από εκεί που ήταν δηλαδή 200 διεργασίες, είχαμε να έχουμε 1.800 διεργασίες, για παράδειγμα στο Ζαφόρα. Και βλέπετε εδώ κόλλησε, σταμάτησε πια καταγραφή. Και κόλλησε ο σερβερ. Οπότε κάποια στιγμή μετά όταν το είδα, εννοείται το κανένα reboot και άρχισα να αναλύω μετά τα log files για να διαπιστώσω πού οφειλόταν αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε εδώ και άλλα στατιστικά. Το μπλε είναι το disk wait, δηλαδή όλες οι διεργασίες μπλοκαρίζονταν γιατί είχε πέσει το NAS. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι επειδή λείπαν όλοι, ούτε οι φοιτητές το παρατηρούσαν να μου στείλουν email. Γιατί τώρα, αν πέσει στο Ζαφόρα, μέσα σε μια μέρα έχω λάβει 10 email από φοιτητές που λένε: κύριε, έπεσε στο Ζαφόρα, δεν μπορώ να συνδεθώ κτλ. Και αμέσως εγώ το βλέπω. Αλλά αν έχουν φύγει όλοι οι φοιτητές, αν οι καθηγητές δεν ασχολούνται κτλ., γιατί έχουν φύγει όλοι, τότε λογικό είναι να υπάρχει μια καθυστέρηση μέχρι να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και είδαμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε εδώ τα στατιστικά, open files και αύξηση της θερμοκρασίας βέβαια. Και αυτό είχε ως συνέπεια λοιπόν να κολλήσει το μηχάνημα, έγινε reboot. Βλέπετε εδώ η κατανάλωση της μνήμης πώς άρχισε το πράσινο που είναι active όλο και περισσότερη μνήμη μέχρι να γίνει reboot. Μηνύματα συνεχώς καταγράφονταν, κανόταν locate memory, δεν υπήρχε πια χώρος για τη μνήμη για τίποτα. Κανόταν locate memory, τέτοια προβλήματα και η μόνη λύση ήταν shutdown ή reboot. Έγινε reboot λοιπόν. Τώρα, ας δούμε τα remedy actions. Τι έκανα ως διαχειριστής για να μην επαναληφθεί αυτό, γιατί όταν βλέπει ένα sysadmin ένα πρόβλημα, δεν το κρύβει κάτω το χαλάκι. Γιατί σίγουρα θα εμφανιστεί ξανά. Αν συμβεί μια φορά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή να ξαναεμφανιστεί. Και ξέρετε ποιο θα είναι το πρόβλημα? Ότι θα εμφανιστεί σε μια ακόμα πιο δύσκολη στιγμή και μια αλληλουχία λαθών θα έχει ως συνέπεια να προκαλέσει πρόβλημα στο σύστημα. Σημείωση,
δεν θα κάνω διάλειμμα για να τελειώσουμε 9 παρατέταρτο, γιατί είμαι στο γραφείο μου και θέλω να προλάβω να φύγω μέχρι τις 9, γιατί μετά έχει την απαγόρευση. Το Loader είναι ανοιχτό, δεν χρειάζεται PIN. Όσο μιλάω μπορείτε να συνδεθείτε. 8 και 4 κάνουμε την κλήρωση και βλέπουμε ποιος από εσάς θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις εργαστηρίου. Γιατί το Loader είναι σε ερωτήσεις εργαστηρίου και το quiz είναι σε ερωτήσεις θεωρίας. Άρα, όσο μιλάω εγώ, ανοίξτε ένα άλλο παράθυρο, πατήστε απλώς μια συμμετοχή στην κλήρωση και τίποτα άλλο. Απλώς δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε τη σημερινή διάλεξη 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, κάθε βράδυ λοιπόν γίνεται unmount όλα τα network file systems, όπως βλέπετε. Έχω φτιάξει λοιπόν ένα σκριπτάκι που κάθε μέρα κάνει unmount όλα τα file system. Και αντί για df grep $1, βάζω κατευθείαν ως παράμετρο στο df το $1. Δηλαδή, στο shell script, κοιτάξτε, άμα δεν το βάζω λόγια σωλήνω στο df, πάλι βλέπω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Βλέπετε λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις έχω το z-score.com. Αυτό όμως είναι καλύτερο. Γιατί είναι καλύτερο? Είναι καλύτερο γιατί κάνει μόνο πρόσβαση σε αυτό το δίσκο και μου εμφανίζει μόνο στατιστικά για αυτό το δίσκο. Ενώ με αυτό το df σημαίνει διάβασε στατιστικά από όλους τους δίσκους και στη συνέχεια επέλεξε μόνο τη γραμμή που έχει z-score.com. Το οποίο ασφαλώς καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο απαιτητικό σε κλήσεις συστήματος. Αυτό λοιπόν είναι καλύτερο, είναι μια σοβαρή βελτίωση. Επίσης, δημιούργησα log file μέσα στον κώδικα. Άρα, ελέγχω αν υπάρχει το log file, αναφέρει script in progress, δεν εκτελείται. 6.3, φύ. Ας το δούμε λίγο στο script πώς γίνεται αυτό. Κοιτάξτε λίγο, ορίζω στην αρχή ένα log file. Βλέπετε εδώ πέρα, TMP και το log file, το base name $0, σημαίνει να πάρει το όνομα του script που είναι $0 και το base name σημαίνει χωρίς το path. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πάρει check free space και είναι τελεία log file όπως βλέπετε. Και αυτό γιατί το κάνω έτσι, γιατί αυτή τη γραμμή συνήθως χρησιμοποιώ σε κάθε σκριπτάκι. Το κάθε σκριπτάκι λοιπόν έχει το δικό του log file που συνδέεται με το όνομά του. Τώρα να μην σας πω για το trap γιατί είναι πιο προχωρημένο, αλλά να σας πω εδώ πέρα το log file. Αν υπάρχει αυτό το log file, τότε αναφέρει ότι υπάρχει και 6.3. Δηλαδή έχουμε μία έξοδο του συστήματος χωρίς πρόβλημα. Αν όμως δεν έχουμε log file, δημιουργούμε το log file. Το βλέπετε, touch log file. Άρα μόλις δημιουργήσουμε touch log file, όλες οι άλλες διεργασίες κολλάνε εδώ και επιστρέφουν και φεύγουν. Και θα δείτε ότι στο τέλος, πατάω space μερικές φορές, στο τέλος, μόλις τελειώσουμε, rm log file. Δηλαδή, διαγράφουμε το log file, άρα απελευθερώνουμε αυτό το script να το εκτελέσει κάποια άλλη διεργασία. Και αυτό έχει ως συνέπεια να εκτελείται μόνο μια φορά. Και ακόμα και να κολλήσει για κάποιο λόγο, να μην δημιουργηθεί κι άλλο script, κι άλλο script, κι άλλο script, και έτσι τελικά να έχω χιλιάδες ίδιες διεργασίες. Με αυτό λοιπόν το log file. Και έτσι λοιπόν διορθώσαμε αυτό το πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που θέλω να σας δείξω είναι μία άσκηση, πιθανή εξέταση προγραμματισμού κάποια στιγμή. Να δημιουργήσετε σε πρόγραμμα σε διακομιστή του Πανεπιστημίου, δηλαδή στο Ζαφόρα ή στο Πλειάδες, που θα έχει μία υποσυνάρτηση και θα ζητάει από το χρήστη ένα χαρακτήρα. Όλα αυτά τα νούμερα συνδέονται και με το εργαστήριο, δηλαδή είναι από το έκτο εργαστήριο, άσκηση 2. Έχουμε ένα pool ασκήσεων κώδικα και όταν θα έχετε εξέταση κώδικα και επειδή κάποιος θα ρωτήσει πότε είναι εξέταση κώδικα, ας ανοίξουμε λοιπόν το e-class για να δούμε πότε είναι εξέταση κώδικα. Άρα λοιπόν, ας συνδεθώ για να δούμε και το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, να δούμε πού βρισκόμαστε, ότι είμαστε εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος που είχαμε θέσει, μέσα στα έγγραφα, γενικά, εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Κοιτάμε λοιπόν, τώρα είμαστε στην έκτη εβδομάδα. Είχατε MPS, θα το δούμε, σε λίγο θα ανοίξω την εκφώνηση.
Την επόμενη εβδομάδα προαιρετικά έχουμε εργαστηριακό φροντιστήριο. Όποιος θέλει λοιπόν έρχεται, εμείς θα είμαστε εκεί. Θα κάνουμε επίλυση αναλυτική όλης της εξέτασης που είχατε την Πέμπτη χθες. Και οδεύουμε λοιπόν προς την 8η εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες που έχουμε ενδιάμεση εξέταση iExams. Δηλαδή πολλαπλών ερωτήσεων, πολλαπλών απαντήσεων, πολλαπλών ερωτήσεων, ξεχωριστές για τον καθένα. Δεν θα έχετε κωδικούς free iExam, γιατί είναι από απόσταση και ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες που μας έχουν δώσει για την απομακρυσμένη εξέταση με ερωτήσεις. Δεν δίνουμε κωδικούς για εξέταση. Βέβαια, σε αυτή την εξέταση, όσοι φοιτητές έχουν αποτύχει, όπως αναφέρει εδώ, όπως αναφέρει συνήθως, όπως είχα αναφέρει, έχουμε υποχρεωτική εξέταση κώδικα, όσοι έχουν αποτύχει σε 2 MPS, ή παραπάνω, έχουμε τελική εξέταση κώδικα στη 12η εβδομάδα και αυτοί που έχουν αποτύχει σε 2 ή παραπάνω MPS θα έχουν και εδώ πέρα στην εξέταση iExams. Σε αυτήν την εξέταση λοιπόν όσοι έχουν αποτύχει σε 2 MPS ή παραπάνω έχουν εξέταση κώδικα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το προγραμματισμό. Θα ζητάει λοιπόν από το χρήστη ένα χαρακτήρα και ένα αριθμό και θα εμφανίζει το χαρακτήρα σε τόσες γραμμές όσο είναι ο αριθμός. Δηλαδή, αν δώσω, για παράδειγμα, το χαρακτήρα α και την τιμή 5, θέλω 5 γραμμές, 5 φορές να εκτυπωθεί το α. Και μετατοπισμένος κατά τόσα κενά όσο είναι ο αριθμός. Δηλαδή, θα βλέπουμε ένα staircase effect. Ένα δηλαδή έτσι διαγώνιο, το staircase effect. Και με κατάλληλους ελέγχους. Ναι, η αποτυχία είναι το 0. Λοιπόν, για το MPS, μια που είμαστε στο E-Class, σας έδειξα τώρα ένα πιθανό κώδικα. Υπενθυμίζω πάντως, είναι μια εβδομάδα προς το τέλος, τη 12η, που έχουμε όλη εξέταση κώδικα. Ανεξαρτήτως τι έχει κάνει κάποιος στο MPS, εκεί όλοι θα έχουν εξέταση κώδικα. Και ένα θέμα θα μπορούσε να είναι και αυτό. Είναι θέματα λοιπόν που έχουν καλυφθεί σε κάποιο εργαστήριο, έχουν αναπτυχθεί σε κάποιο εργαστηριακό φροντιστήριο. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε να υλοποιήσετε. Και ας πάμε να δούμε την εξέταση που είχατε. Είμαστε στο 3ο MPS εξ αποστάσεως. Λοιπόν, συνδέσεις ζωοφόρα. Είπαμε, ξέρουμε πια πώς θα συνδεόμαστε ζωοφόρα. Επόμενο βήμα. Αντιγράψτε το μοναδικό αρχείο μέσα στο VARAN. Είναι κατάλογος. Άρα πρέπει να κάνουμε λες, να δούμε τι αρχεία έχει μέσα ο κατάλογος. Βρίσκουμε αυτό το αρχείο, ό,τι όνομα και να έχει. Το αντιγράφουμε στον κατάλογό μας, cinema.sh. Δεν πειράζουμε, όπως αναφέρει, τις 5 πρώτες γραμμές που έχουν ψηφιακή υπογραφή. Όποιος τις πείραξε, όποιος πήρε copy-paste, όποιος τις έβαλε σε άλλη τοποθεσία, γιατί κάποιοι είχαν αυτές τις γραμμές μετατοπισμένες στο τέλος. Εννοείται μηδενίζεται, γιατί εκφράζεται ρητός χωρίς διαπραγμάτευση ότι αν το κάνετε αυτό, αν το πειράξετε, θα μηδενιστείτε. Στη συνέχεια, θα μετράει τους αριθμούς τηλεφώνου της Κοζάνης. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το WGET ή το FETCH ή το CARL, για παράδειγμα, να συνδεθεί στη σελίδα. Αποθηκεύει, αν θέλετε, σε προσωρινό αρχείο ή μπορείτε και στο command line να το κάνετε. Και με τον grep θα βρίσκει τις γραμμές που έχουν το τηλεφωνικό πρόθυμα της Κοζάνης και θα μετράει πόσες τηλεφωνικές γραμμές υπάρχουν. Μια πολύ γρήγορη λύση. Πλειάδες, πάμε, πού να το κάνουμε, ζαφόρα. Πάμε για ζαφόρα, για παράδειγμα. Θέλουμε να καταμετρήσουμε τις γραμμές, άρα μπαίνουμε SAUWMGR. Παύλα O σημαίνει έξοδος, η απλή παύλα σημαίνει στο standard output, δηλαδή άμα το κάνω έτσι, βλέπετε μας πετάει όλη τη σελίδα HTML. Μπορώ επίσης να κάνω παύλα Q για να μην μου δώσει έξτρα πληροφορίες, γιατί πριν έλεγε πόσα byte κτλ. Κοιτάξτε, τώρα που έβαλα παύλα Q, σταμάτησε στο div. Αν δεν βάλω παύλα Q, μου λέει και αυτές τις πληροφορίες, πόσα byte γράφτηκαν. Αυτό που τότε παύλα Q quiet. Τι θέλω, γραμμές, grep λοιπόν, 2, 4, 6, 1, 0. Είδατε, και τι θέλω να τις καταμετρήσω, WS, Παύλα, L. Να το. Με μία γραμμή λοιπόν, μέσα σε ένα λεπτό, φτιάξαμε το πρόγραμμα.
Πόση ώρα σας είχαμε δώσει, καμιά ώρα, ε? Πολύ δεν είχαμε δώσει. Αλλά τέλος πάντων, να δείτε πόσο απλά είναι κάποια πράγματα. Με μία γραμμή, λοιπόν, υλοποιήθηκε η πρώτη άσκηση. Το οποίο, άμα θέλουμε να το κάνουμε σε ένα SH, πολύ απλά βάζουμε αυτή τη γραμμή μέσα στο script. Τώρα, ας το δούμε και με άλλους τρόπους. Γιατί είναι ευκαιρία, μια που είμαστε εδώ πέρα. Ξέρετε, ένα πρόγραμμα δεν το κάνουμε με ένα τρόπο μόνο. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γίνει κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και μην ξεχνάτε, το καλό το μονοπάτι ξέρει και άλλο. Όχι το καλό το μονοπάτι. Το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλα μονοπάτια. Άρα πάμε να δούμε με ένα καλ μονοπάτι. Με το καλ, λοιπόν, μπορούμε και με αυτό να φέρουμε μια σελίδα. Για παράδειγμα, βλέπετε τι φέρνει τη σελίδα. Άρα στο καλ κάνω grep αυτό εδώ πέρα και πάλι μου εμφανίζει το 4. Άρα μου εμφανίζει και άλλες πληροφορίες. Θέλω να το κάνω λίγο quiet. Τώρα, θα πει κάποιος να βάλω το K. Όχι. Δεν πέτυχε το K. Πάλι μου εμφανίζει τις έξτρα πληροφορίες. Άρα πάμε man curl. Γιατί κάποιος μπορεί να πει: εγώ δεν θυμάμαι παραμέτρους. Ναι, αλλά ξέρουμε το man. Man, manual. Μας λέει τις πληροφορίες. Θέλουμε, αυτό λέγεται progress bar. Για να δούμε progress. Να, progress meter κτλ. Call displays data to the terminal, ναι, πώς μπορούμε να το επενεργοποιήσουμε, λέει πρέπει να βρούμε μια παράμετρο για να το επενεργοποιήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν, up. Κοιτάξτε τι λέει, μπορείς, you can also disable the progress meter completely, αν χρησιμοποιήσεις είτε παύλα S που είναι η σύντομη παράμετρος, είτε το παύλα παύλα silent που είναι μεγάλη. Πάμε να δούμε έτσι, άρα η περίπτωσή μας δεν είναι το παύλα Q, είναι το παύλα S. Για να δω, άρα και θα βγάλει τον ίδιο αριθμό, op 4 τον έβγαλε. Μια χαρά λοιπόν. Πάμε όμως και ένα ακόμα μονοπάτι. Είπαμε wget, curl, πάμε και fetch. Γιατί όχι. Πάμε, fetch. Fetch. Φέρε μου τη σελίδα. Για να δούμε λίγο. Άμα βάλουμε να μας φέρει τη σελίδα, τι θα κάνει. Α, μας την εκτυπώνει σε τοπικό αρχείο, βλέπετε. Οπότε τώρα άμα κάνουμε easy, τη βλέπουμε. Το διαγράφω όμως στο τοπικό αρχείο. Γιατί εγώ θέλω στο standard output. Man fetch, κατευθείαν. Για να δούμε. Για το output, κοιτάξτε πόσους παραμέτρους έχετε το FAT, fetch, πάρα πολλούς. Πού είναι για output, για να δούμε λέει που θα είναι για output. Πλά, 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 κοιτάμε, 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 εδώ, ψάχνουμε, 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 οπ, να το. Παύλα output file. Ωραία, άρα βάζω slash, γιατί θέλω να ψάξω το παύλα O. Για να δω περισσότερες πληροφορίες για το παύλα O. Ψάχνουμε, ψάχνουμε, παύλα O, παύλα O, παύλα O, εδώ, παύλα O. Λοιπόν, οι παράμετρος παύλα O file, από τη σελίδα βοήθειας του fetch. Set the output file, ναι, by default, ναι, να το κάνεις έτσι. Όμως και τι λέει, a file argument of Pavla, δηλαδή αν βάλουμε το dash, εντάξει, αν βάλουμε Pavla, τότε θέλουμε στο standard output. Να το, το βρήκαμε, standard output, πάμε. Άρα βάζουμε fetch, ναι, Pavla O, Pavla, στείλτα στο standard output και πράγματι τα βλέπουμε όλα στο standard output. Βλέπω όμως εδώ και εδώ εκφράζει κάποιες πληροφορίες. Ε. Πάμε να το κάνουμε και αυτό silent. Για να δω, μήπως έχει το παύλα S. Όχι, δεν τη δέχεται το παύλα S. Μήπως έχει το παύλα Q. Α, να το. Η παράμετρο λοιπόν στο fetch είναι το παύλα Q. Παύλα Q λοιπόν. Και ομοίως grep 24610. Τώρα ας το συνδέσω και με την ερώτηση που μόλις έλαβα. Λέει ένας φοιτητής σας, γιατί να μην το κάνουμε 24610 έτσι. Αυτό είπες, ε. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος, έτσι, γιατί αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή στο chat, γιατί αυτό το σύμβολο, το ερωτηματικό, σημαίνει το προηγούμενο άτομ να είναι 0 χωρίς ερωτηματικό. Α, οκ, okay, το ερωτηματικό ήταν, δηλαδή, που ρωτούσες εσύ μάλλον, το σύμβολο της ερώτησης, απλώς θα περίμενα το ελληνικό ερωτηματικό, αν ήθελες να ρωτήσεις με το σύμβολο αυτό. Λοιπόν, grep 24, γιατί δεν λειτουργεί αν μετά τον grep βάλουμε αυτό, δηλαδή δεν λειτουργεί, λες. Εγώ το βλέπω ότι λειτουργεί μια χαρά. Είτε το βάλουμε, είτε δεν έχουμε τα μονά εισαγωγικά. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τα μονά εισαγωγικά, ή τα έχουμε, το ίδιο βγάζει. Και γιατί το βγάζει το ίδιο, γιατί δεν είναι κάποιος special χαρακτήρας. Αν είχαμε για παράδειγμα το δολάριο, δηλαδή θέλαμε να τελειώνει, ας το δούμε έτσι, κοιτάξτε, θέλω να τελειώνει στο BR, για παράδειγμα. Τότε θα έπρεπε να γράψω BR
να τελειώνει. Αν αυτό όμως το βάλω έτσι, χωρίς μόνο εισαγωγικά, έχουμε πρόβλημα στα εξής σημεία. Αυτό το σύμβολο θα ενερμηνευτεί από το bus ως redirection, αυτό το σύμβολο ως redirection και το δολάριο ως μεταβλητή. Θα μας βγάλει error. Πάμε να το δούμε. Οπ, να το, το έχουμε το error. Εδώ όμως, αναγκαστικά, και κοιτάξτε πώς το ερμηνεύσε το μεγάλο σκιόλας εδώ. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ που έχουμε special λειτουργίες που ενδέχεται να ερμηνευτούν από το φλοιό και όχι από το grep, βάζουμε μονά εισαγωγικά, κοιτάξτε λίγο, και πέτυχε μια χαρά. Θα μου πει κάποιος, τι πέτυχε μια χαρά, αφού δεν βλέπω κάποιο output. Ναι, πέτυχε, γιατί εμείς τώρα έχουμε ζητήσει να τελειώνει σε BR. Εδώ νομίζουμε ότι τελειώνει σε BR, αλλά στην πράξη δεν τελειώνει σε BR, έχει και κάτι από εδώ πίσω. Έχει κάποιους καινούς χαρακτήρες. Γι' αυτό και δεν το σταματάει. Γι' αυτό εδώ λέμε να τελειώνει BR και εκεί τέρμα. Εκεί έχει αλλαγή γραμμής. Ενώ εδώ στον κώδικα δεν συμβαίνει αυτό, οπότε έχει έξτρα πληροφορία μετά τον BR, γι' αυτό δεν το κάνει cuts. Άρα, Πασχάλη, νομίζω απαντήθηκε η ερώτησή σου. Και με το fetch, λοιπόν. Να το δούμε για να τελειώσει και με το fetch. 2460, wget, ασφαλώς, όχι wget, wc, παύλα l. Τέσσερις γραμμές, να το. Και άλλη γραμμή. Και άλλο, με μία γραμμή, λοιπόν, λύθηκε το θέμα. Ένα θέμα που κάποιοι παιδευόσασταν μισή ώρα και κάποιοι δεν τους ήλαν καν. Ενώ είναι, όπως βλέπετε, σε μία γραμμή βγαίνει. Τέλος πάντων, και το β' θέμα. Έχει και εδώ έναν κώδικα που πρέπει να επεξεργαστείτε. Θα το δείτε μετά. Έλα, Αντώνη, κάτι θες να ρωτήσεις, μάλλον, ή όχι. Αν θέλετε, ρωτήστε, βέβαια. Θα το δούμε, βέβαια, αναλυτικά στο φροντιστήριο που έχουμε. Και έχει πάρει 8 και 20 ώρα για το lottery. Πάμε λίγο ένα διάλειμμα με lottery. Λοιπόν, πού είμαστε, εδώ, lottery, που το βλέπουμε, εδώ. Ωραία, let it roll, για να δούμε. Λειτουργικά συστήματα, ασφαλώς. Βάζουμε εδώ το κλικ, πατάω. Και 12 άτομα έχουν πάρει μέρος. Ο νικητής είναι ο Χαράλαμπος. Χαράλαμπε, στο chat γράψε αν είσαι εδώ πέρα. Μπράβο. Ποιος Ανανιάδης, Χάρης. Χάρης. Το Χαράλαμπος. Εντάξει, Χάρη. Οκ, Χάρης, λοιπόν. Πάμε στο iExams. Και το εκτελώ το iExams. Υπενθυμίζω, θα είναι ερωτήσεις από το εργαστήριο. Έχεις επιλογή public, δηλαδή το σώμα των φοιτητών, που βέβαια είναι περιορισμένο σήμερα. Είναι μόνο 12 φοιτητές. Όχι, 17, ναι, 12. Τέλος πάντων, έχουν πάρει μέρος στην κλήρωση. 17 λέει το νούμερο. Και το pass. Και 0,25 για κάθε σωστή ερώτηση. Άρα, λοιπόν, είμαστε στο lottery. Το lottery έχει τον κωδικό, από ό,τι έχω σημειώσει, 1700. Και ας ξεκινήσουμε. Ο timer είναι εδώ ενεργοποιημένος. Ξέρεις τη διαδικασία. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να απαντήσεις. Chat, A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5. Μέχρι το 5 βασικά είναι. Public ή pass. Λοιπόν, έρχονται οι ερωτήσεις, φορτώνει το σύστημα και πρώτη ερώτηση. Θέλουμε να ελέγξουμε αν η μεταβλητή getNumber έχει μικρότερη τιμή από τον αριθμό 10 στο λειτουργικό σύστημα Windows και τι θα χρησιμοποιήσουμε. Και ο μετρητής ξεκινάει τώρα. Αλφα απαντάει. Όχι, λάθος. Ναι, εντάξει, δεν το πάτησα ακόμα. Γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να απαντήσεις μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, γιατί αν κλείσει ο μετρητής και δεν απαντήσεις, τερματίζεται αμέσως. 4, 3, 2, D είπες. Για να δούμε το D, απαντάς στο D, πατάω υποβολή. Υποβολή λοιπόν, ναι. Και, όπ, σωστό. Μπράβο, έχεις πάρει το πρώτο σου 0,25. Συνεχίζουμε λοιπόν. Επόμενη ερώτηση. Στο Unix τώρα υπάρχει το πρόγραμμα Make. Μας διευκολύνει κατά τη μεταγλώτηση σύνετο project. Το πρόγραμμα απαιτεί ένα αρχείο ρυθμίσεων. Πώς ονομάζεται το αρχείο ρυθμίσεων? Και start 30 δευτερόλεπτα τώρα, ξεκινάει ο χρόνος.
Make file, για να δούμε, υποβολή. Α, σωστό. Συν 0,25. Είσαι στο 0,50 αυτή τη στιγμή. Και δεν έχεις χρησιμοποιήσει καμιά βοήθεια. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Να εκτιμηθεί και θα εμφανιστεί αφού εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας στο Unix. Bash shell. Shell scripting, λοιπόν. 30 δευτερόλεπτα τώρα. Pass. Pass, λοιπόν. 0,25 συν, είσαι στο 0,75 τώρα. Εδώ πάντως κοιτάξτε την απλό, είναι δολάριο χ. Και το χ έχει αυτή την τιμή, ABC. Άρα, λογικό είναι να γίνει κάποια C. Τίποτα. Γιατί τίποτα. Δολάριο χ, ABC. Παράξενο. Χρήζει ανάλυσης, για να το δούμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε ένα script.sh. Τώρα βέβαια μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η κούραση της ημέρας. Από τις 9 η ώρα το πρωί μέσα στις συναντήσεις και τα λοιπά μπορεί κάτι να διαφεύγει. Τώρα λέει έχουμε τη μεταβλητή χ ίσον ABC. Άρα βάζουμε χ ίσον ABC. Και μετά λέει echo δολάριο χ ABC. Echo δολάριο χ ABC exit. Για λίγο να μας φύγει η απορία, να δούμε τι γίνεται. Για να το εκτελέσω. Τίποτα, όπως φαίνεται. Και αυτό πρέπει να οφείλεται... Πού είναι το αρχείο που εκτελέσαμε? Α, 1.sh. Να το δούμε έτσι. Bus. Ναι. Στο φλοιό του bus, γι' αυτό εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ αυτή τη δομή. Άμα είναι κολλητό, έτσι παίρνει όλη τη μεταβλητή ABC. Γι' αυτό εγώ πάντα, όταν θέλω να βάλω κολλητά μεταβλητές, βάζω το άγκιστρο ABC. Οπότε, έτσι εκτελείται, βλέπετε. Δηλαδή, στο φλοιό bus, άμα είναι κολλητά, θεωρεί όλο ότι υπάρχει ως μια μεταβλητή, γι' αυτό και το HBC δεν υπάρχει. Ενώ, αν το βάλουμε έτσι, τότε εκτελείται κανονικά. Είναι από τα θέματα που πρέπει να αποφεύγουμε και επειδή εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιώ αυτή τη δομή, γι' αυτό, όπως φαίνεται, συνέβηκε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε όμως. Είσαι 0.75. Πάμε επόμενο. Το παρακάτω script θα τυπώσει. Echo off, set local, Windows είναι. Win dir. Need to send local echo win dir. Start, 30 δευτερόλεπτα. Είσαι 0.75 χάρη. Epsilon. Για να δούμε. Όχι, είναι η Β η σωστή απάντηση. Για το Βασίλη, απλώς να πω ότι στο φλοιό του Linux υπάρχει, είναι case sensitive. Δηλαδή, εδώ άμα το βάλουμε μικρό χ, δεν θα λειτουργήσει. Είναι case sensitive στο Unix γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε το case και ασφαλώς μην κολλάμε τις μεταβλητές. Πρέπει να βάζουμε τα άγκιστρα. Λοιπόν, Χάρη, έχεις 0,75. Οπότε θα μπει αυτόματα, το σημειώνω εγώ, θα μπει αυτόματα αμέσως μετά την διάλεξη και μπορούμε να συνεχίσουμε με... Πού είμαστε? Με τον κώδικα τον είδα μέσα, στον έδειξα, άρα μπορώ να το διαγράψω από εδώ πέρα. Και επευκαιρία να σας πω και για κάποια αρχεία που θα βρείτε χρήσιμα στο E-Class, όπως το Unix Power Tools. Για παράδειγμα, είναι ένα αρχείο στο E-Class με όνομα PROG0PDF, στο οποίο
υπάρχουν οι εντολές του Unix. Προχωράω λίγο να τις δείτε σιγά-σιγά. Σας μιλάει καταρχήν για το Unix, τι είναι το Unix, πώς το χρησιμοποιείτε κτλ. Να πάρετε μια κεντρική ιδέα. Είναι παρόμοιο με το Linux και το FreeBSD. Βασίζονται στην αρχιτεκτονική του Unix. Βέβαια, το FreeBSD είναι απευθείας απόγονος, ενώ το Linux είναι από το μηδέν, από τον Linus δημιουργημένο, που μοιάζει όμως, γι' αυτό έχουν τον ίδιο φλοιό. Και wildcards, για τα wildcards του συστήματος, για τις εντολές που χρησιμοποιούνται, text files, directories, file creation, cp, ln, αυτός είναι hard link, αυτός είναι soft link, δεσμός, και ούτω καθεξής. Processes, the cell, redirection, εδώ είναι το standard error, το κανάλι 2 που σβήνει το αρχείο ERLO και το βάζει και το τοποθετεί εκεί πέρα, ενώ εδώ κάνει append, δηλαδή αν υπάρχει το αρχείο, τοποθετεί και έξτρα γραμμές. Αυτή τη δομή που την έχετε δει πολύ συχνά, 2 redirection και 1, γενικότερα αυτός ο οδηγός είναι ένας οδηγός εισαγωγικός στο Unix. Είναι από ένα σεμινάριο που είχε γίνει και σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα και τον προγραμματισμό και τη χρήση του φλοιού και το Unix, και το Unix γενικότερα. Shell scripts, exit codes. Βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ cat redirection script για να δημιουργήσει το script 2 στον τρέχον κατάλογο. Και έχει ένα exit και λέει echo this line never gets typed, γιατί έχει κάνει exit το πρόγραμμα. Γι' αυτό δεν εκτελείται ποτέ. Substitution και ούτω καθεξής. Λοιπόν, proc0pdf. Και ένα άλλο αρχείο στο e-class, το proc1pdf. System Programming 1. Αυτό βλέπετε είναι από το 1996. Απλώς είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς που έχω βρει, αυτό το έχω κρατήσει και κάθε φορά το δείχνω και το είχα ανεβάσει και στο e-class, με συνοπτικό τρόπο σε εισάγει στη φιλοσοφία του Unix και πώς να χρησιμοποιείς τις εντολές και το compiler, τον editor και το καθεξής. Λέει εδώ λοιπόν πληροφορίες και τα λοιπά. SDY και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν να τα μελετήσετε προκειμένου να μπορέσετε να έχετε μια καλύτερη γνώση τα του εργαστηρίου. Λοιπόν, στο εργαστήριο 6, υπενθυμίζω δεν παραδίδετε εργαστήρια καφυλάδια, αλλά πρέπει να τα δουλεύετε σπίτι σας, προκειμένου να είστε έτοιμοι για τις εξετάσεις και να αποκτήσετε τις δεξιότητες ασφαλώς που απαιτούνται. Ας δούμε τα περιεχόμενα. Κάντε ένα compile, GCC ή Clang στο FreeBSD. Το Clang είναι ένας άλλος compiler. Κάποιες ερωτήσεις κατανόησης, καν γίνεται αποσφαλμάτιση με το GDB, μετά με το Makefile, τμήματα προγραμμάτων, βελτιστοποίηση, Gprof και το καθεξής. Το φυλάδιο, όπως και τα υπόλοιπα φυλάδια, έχουν ένα βίντεο στο YouTube που δείχνει πώς επιλύεται. Το καλύτερο είναι βέβαια να το δουλέψετε μόνοι σας στο φυλάδιο και άμα δείτε ότι έχετε κολλήσει κάπου, τότε να χρησιμοποιήσετε το βίντεο ως αναφορά για να προχωρήσετε. Λοιπόν, εδώ έχει έναν example κώδικα, τον οποίο του κάνει compile και στη συνέχεια αποσφαλμάτωση, βελτιστοποίηση και το καθεξής. Αυτό είναι το φυλάδιο, λοιπόν, το 5. Το 6 της 6 εβδομάδας και πάμε στη διάλεξη 5, όπου στη διάλεξη 5 αναφερόμασταν στον χρονοδρομολογητή. Ξέρετε, έχουμε διεργασία σε ένα λειτουργικό σύστημα. Πολύ σημαντική είναι λοιπόν η χρονοδρομολόγηση, που είναι η διαδικασία που επιλέγεται κάθε φορά ποια διεργασία θα εισέλθει στον πυρήνα για εκτέλεση. Υπάρχουν διάφοροι αλγορίθμοι χρονοδρομολόγησης. Το κάθε λειτουργικό σύστημα έχει δικούς του αλγορίθμους και αυτό οφείλεται τόσο στην επιλογή της εταιρείας που το έχει δημιουργήσει, στην ομάδα ανάπτυξης, όσο και στους στόχους που έχει το λειτουργικό σύστημα. Διαφορετικούς αλγορίθμους χρονοδρομολόγησης έχουν, για παράδειγμα, οι servers και διαφορετικούς οι υπολογιστές, οι λειτουργικά συστήματα των χρηστών. Βέβαια, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που θέλουμε στους χρονοδρομολογητές, όπως η μεγιστοποίηση χρήσης του επεξεργαστή,
η ελαχιστοποίηση χρόνου επιστροφής, ελαχιστοποίηση χρόνου αναμονής, ελαχιστοποίηση χρόνου απόκρισης και μεγιστοποίηση φόρτου εργασίας. Άρα για όλα τα συστήματα θέλουμε δικαιοσύνη, ισορροπία, επιβολή της πολιτικής παρακολούθησης, ενώ για άλλα συστήματα υπάρχουν άλλοι στόχοι που προστίθονται στην αρχική λίστα. Κάποιοι αλγόριθμοι σε συστήματα δέσμης, τα batch scripts, δηλαδή έχεις μια σειρά από προγράμματα που θέλεις να τα εκτελέσεις το ένα μετά το άλλο, είναι non-preemptive, first come, first step, δηλαδή ο πρώτος που θα εξυπηρετηθεί. Non-preemptive σημαίνει ότι δεν θα πάρει μέτρα να απομακρύνει κάποια διεργασία αν δεν ολοκληρώσει το έργο της. Non-preemptive, shortest job first, πρώτα συντομότερη εργασία. Shortest remaining time first, αυτό είναι με preemptition, δηλαδή ότι αν έρθει κάποια εργασία που έχει σύντομο υπολοιπόμενο χρόνο, τότε βγαίνει άλλη η δικασία από την επεξεργασία για να εισέλθει αυτή. Και χρονοδρομολόγηση τριών επιπέδων. Ας δούμε λοιπόν κάποιους αλγορίθμους και ας τους αναλύσουμε. Υπάρχουν για παράδειγμα διεργασίας A, B, C, D, 8 χρόνους η Α, 4 η Β, 4 η C, 4 η D. Στο first come, first served είναι με τη σειρά που έχουν έρθει. Έστω έχει έρθει αυτή η σειρά που βλέπουμε. Πρώτα θα εκτελέσει το Α, μετά ο Β, μετά ο C, μετά ο D. Ένα ερώτημα που μας απασχολεί είναι ποιος είναι ο μέσος χρόνος έναρξης της κάθε διεργασίας. Μπορούμε να πούμε το εξής, για παράδειγμα. Μπορούμε, για να γράψω λίγο, pencil. Η α διεργασία ξεκινάει στο 0, άρα έχουμε 0 συν. Η β διεργασία ξεκινάει στο 8, μετά από 8 χρόνους, συν 8. Η c διεργασία ξεκινάει συν 4, άρα είμαστε για τη C διεργασία από το 8 μέχρι αυτό το σημείο που είναι 8 και 4, 12. Η άλλη διεργασία ξεκινάει στο 12. Και η D διεργασία ξεκινάει σε αυτό το σημείο που είναι, για να δούμε, 8 συν 4 συν 4, 12 συν 4, 16. Και βέβαια έχουμε 4 διεργασίες δια 4. Έτσι βλέπουμε το μέσο χρόνο. Ενώ αντιθέτως, αν είμαστε στο shortest job first, βλέπετε εδώ πέρα έχουμε 0, 0 συν 4, συν 8, αυτό είναι 0, αυτό είναι 4, αυτό είναι 8 και αυτό είναι 16. Συν 16, δια 4. Δηλαδή έχει βελτιωθεί αυτό το μετρικό, όπως βλέπετε. Γιατί αυτό, 0 συν 4 συν 8 συν 16, είναι μικρότερο από το 0 συν 8 συν 12 συν 16. Άρα λοιπόν έχει μικρότερο χρόνο εκκίνησης της διεργασίας. First come, first served. Έστω έχουμε 5 από 2 από 3 και απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης 24-3-3. Για το μέσο χρόνο αναμονής είναι first come. Η πρώτη έρχεται P1, άρα 24 χρόνους όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μετά για 3 χρόνους εκτελείται η P2 και για 3 χρόνους η P3. Οπότε έχουμε το χρόνο αναμονής, πόσο περίμενε για να ξεκινήσει τη διεργασία, που είναι ο χρόνος που ξεκίνησε βασικά η εκτέλεση. Βλέπουμε την κάθε διεργασία, όπως μετρήσαμε πριν τους χρόνους, και ο μέσος χρόνος αναμονής είναι δια 3, γιατί έχουμε 3 διεργασίες. Ενώ αν έχουμε με άλλη σειρά, δηλαδή πρώτα η P2, μετά η P3 και μετά η P1, βλέπουμε ότι έχουμε μικρότερους χρόνους, καλύτερο μετρικό. Άρα οι σύντομες διεργασίες προτιμούνται από τις χρονοβόρες. Ένας άλλος αλγόριθμος, shortest job first, η μικρότερη διεργασία πρώτα, υπάρχει σε δύο εκφάνσεις, στη μη προεκχωρημένη, δηλαδή δεν μπορεί να εκδιωχθεί μια διεργασία, ή στην προεκχωρημένη, δηλαδή εκδιώχνεται μια διεργασία από τον επεξεργαστή, προκειμένου να εκτελεστεί μια με μικρότερο χρόνο εκτέλεσης. Ο SJF είναι βέλτιστος, καταλήγει σε ελάχιστο μέσο χρόνο αναμονής. Ένα παράδειγμα, έχουμε 5, 5, 2, 3, 4, με τους χρόνους που έρχονται σε αυτούς τους χρόνους, το 0, 2, 4, 5, και απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης 7, 4, 1, 4. Να υπολογιστεί ο μέσος χρόνος αναμονής. Αρχικά, τώρα εδώ δεν έχουμε preemptivision, οπότε μόλις πάρθει μια απόφαση να εκτελεστεί μια διεργασία, αυτή η απόφαση δεν αλλάζει μέχρι να ολοκληρωθεί η διεργασία. Έτσι λοιπόν,
Η πένα έρχεται πρώτα, στον χρόνο 0, δεν υπάρχει άλλη διεργασία και λαμβάνει το σύστημα απόφαση να εκτελέσει την πένα. Την εκτελεί μέχρι να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται στον χρόνο 7. Στον χρόνο 2, δηλαδή εδώ πέρα κάπου 2, έρχεται και η διεργασία πεδίο. Στον χρόνο 4, εδώ, έρχεται και η διεργασία, όπως βλέπετε εδώ, στον χρόνο 4, η διεργασία P3. Οπότε, στον χρόνο 7, το σύστημα καλείται να πάρει απόφαση. Ποια διεργασία θα εκτελεστεί, βλέπει. Α, και στον χρόνο 5, βλέπετε, και στον χρόνο 5, δηλαδή εδώ πέρα, έρχεται η διεργασία P4. Οπότε, τη χρονική στιγμή 7, που ολοκληρώνει η διεργασία η P1 το έργο της, ο επεξεργαστής, ο χρονοδρομολογητής, καλείται να αποφασίσει ποια διεργασία θα μπει μέσα στο σύστημα, μέσα στον επεξεργαστή για εκτέλεση. Και βλέπει, ποιο είναι το shortest job. Το P2 είναι 2. Το άλλο είναι 4, το 5. Άρα, μάλλον, το P2 έχει χρόνο 4. Γιατί αυτό είναι ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης. Το P2 στο 4. Το P3 στο 1. Και το P4 στο 4. Ποιο θα επιλέξουμε? Το 1 ασφαλώς. Ποιος έχει 1, έχει το P3. Άρα επιλέγουμε το P3. Και στη συνέχεια έχουμε δύο διεργασίες, που είναι και δύο έτοιμες διεργασίες και οι δύο έχουν χρόνο εκτέλεσης, απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης 4, άρα επιλέγεται μία από τις δύο, P2 και μετά P4. Και υπολογίζουμε το μέσο χρόνο αναμονής. Σε περίπτωση που έχουμε όμως shortest remaining time first, το οποίο έχει preemption, δηλαδή μόλις έρθει μια διεργασία γίνεται ξανά απόφαση αν θα συνεχίσουμε την προηγούμενη διεργασία ή θα αλλάξουμε διεργασία, έχουμε το εξής. Τη χρονική στιγμή, ενώ αρχικά μπήκε η P1, τη χρονική στιγμή 2 έρχεται η P2. Η P2 έχει χρόνο εκτέλεσης 1, οπότε η P1 μπαίνει σε παύση. Σταματάει προσωρινά, εκτελείται η P2. Και μόλις εκτελεστεί, μετά έχει έρθει και η P3, οπότε εκτελείται η P3. Και μόλις προοδεύσει η P3 και ολοκληρώσει το έργο της, τότε συνεχίζει η P2, γιατί η P3 έχει ένα χρόνο εκτέλεση, ενώ το P2 είχε 2. Εκτελείται για 2. Σε αυτή τη στιγμή που έρχεται το P3, κοιτάει τι έχουμε έτοιμες για εκτέλεση. Έχουμε από τη μία την P1, η οποία πόσο έχει η P1. Η P1 έχει εκτελεστεί, όπως βλέπετε, κατά δύο χρόνους εκτέλεσης. Και αν πάμε πίσω, βλέπουμε ότι είχε συνολικά 7. Άρα, remaining 7. Όχι, remaining 5. 7 μείον 2, 5. Remaining 5. Σε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κοιτάει το σύστημα. Τι έχουμε? Έχουμε μία που θέλει 5 χρόνους για να εκτελεστεί και την P2 που θέλει 4. Άρα, τι επιλέγουμε? Την P2. Εκτελείται η P2 μέχρι το σημείο που έρχεται η P3. Σε αυτό το σημείο έρχεται η P3. Κοιτάμε. Η P2 έχει remaining από 4. Εκτελέσαμε 2. Άρα, έχει remaining 2. Η άλλη έχει remaining 5. Η P3 έχει remaining 1. Ποια επιλέγεται? Η P3. Επιλέγεται λοιπόν η P3 γιατί έχει το μικρότερο υπολοιπόμενο χρόνο εκτέλεσης. Στο P3, μόλις ολοκληρωθεί σε αυτή τη χρονική στιγμή, έχουμε ένα event και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα εκτελέσουμε. Οπότε, κοιτάμε σε αυτό το σημείο. Τι έχουμε διαθεσιμότητα? Από τη μία, έχουμε την P2 που έχει remainder 2 και την P1 που έχει remainder 5. Άρα, τι εκτελούμε? Ασφαλώς αυτό που έχει remainder 2, το P2. Στη χρονική στιγμή αυτή, ξαναπαίρνουμε την απόφαση τι πρέπει να εκτελέσουμε. Έχει έρθει και η P4, εντωμεταξύ, που έχει υπολοιπόμενο χρόνο 4. Ενώ η P1 υπολοιπόμενο χρόνο 5. Άρα, για μια ακόμα φορά, η 5 παραμένει στο background, δεν εκτελείται, γιατί εκτελείται η P4 που έχει συντομότερο χρόνο εκτέλεσης και αυτό έχει ως συνέπεια τη χρονική στιγμή 11 που έχει ολοκληρώσει το έργο της να εκτελεστεί P1. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο άδικο για την P1, γιατί μια μεγάλη εργασία συνεχώς αναβάλλεται μέχρι να εκτελεστούν οι επιπρόσθετες μικρές εργασίες που δημιουργούνται. Και έχει αυτό το θέμα, αυτός ο αλγόριθμος. Υπολογισμός απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωση. Λοιπόν, επειδή πάει και 43, πρέπει να κάνουμε και το quiz. Θα συνεχίσουμε βέβαια από εβδομάδα πάλι, την Τρίτη κανονικά. Άρα σε αυτό το σημείο θα ανοίξω το quiz και καλείστε μέσα στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα που θα ανοίξει να συνδεθείτε για το quiz. Άρα, συνδέομαι στο ARC. Που είναι το quiz, να το. Mm.
Μπορώ να ανοίξω το σερβερ, λοιπόν. Ο κωδικός για το quiz είναι 2525. Περιμένω να πάρουμε το check. Ok. Ας το ξεκινήσουμε, λοιπόν. Έχετε 30 δευτερόλεπτα να συνδεθείτε. Εν τω μεταξύ, εγώ θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Θα ανέβει στο YouTube το βίντεο και παραμένω μαζί σας στο chat. Stop recording τώρα.